Τεράστιες αυξήσεις στις μάσκες αυξημένης προστασίας ακόμα και μέσα σε ένα βράδυ έχουν εντοπίσει ελεγκτικοί μηχανισμοί. Με τις τιμές να πλησιάζουν ακόμα και το 1 ευρώ για εκείνες που θεωρούνται ότι προστατεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό. Μάλιστα, έχουν βρεθεί 16 ιστοσελίδες που πουλάνε μάσκες και ελέγχονται για υπερβολικό κέρδος. Όσοι το έχουν κάνει, θα πρέπει να αποδείξουν ότι μεταξύ της Πέμπτης και της Παρασκευής αυξήθηκε η προμήθεια, η τιμή της προμήθειας των μασκών αυτών. Εάν δεν έχουν να δείξουν τιμολόγιο αγοράς και απόδειξη ότι αυξήθηκε ανάλογα με την αύξηση της λιανικής τιμής η τιμή τους, θα επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο 40, 50, 60% σε ένα βράδυ. Σύμφωνα με φαρμακοποιούς, έχουν εξαντληθεί οι φθηνότερες μάσκες και αναγκάζονται να αγοράζουν πιο ακριβές. Όλες οι οικονομικές μάσκες που φέρναμε για τους πελάτες μας έχουν εξαντληθεί. Οπότε αυτό που κάνουμε ότι πλέον αγοράζουμε ακριβότερες μάσκες, οι οποίες προφανώς πουλάμε και ακριβότερα. Τούτου λεχθέντος έχουμε δει και κάποια στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί λίγο οι τιμές τους, αλλά όχι κάτι δραματικό. Η αύξηση της τιμής της μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό προκάλεσε αντιδράσεις στους καταναλωτές, οι οποίοι τονίζουν ότι πλέον το μηνιαίο κόστος για μία οικογένεια έχει γίνει δυσβάσταχτο. Μια οικογένεια, άμα θέλει 4 μάσκες την ημέρα, τι γίνεται, πηγαίνω. Αν όπως λένε τώρα έχουν πάρει 13-18% πάνω. Όταν αυτές κάνουν πάνω σε 1 ευρώ, υπολογίζω εγώ γιατί. Ένας που έχει οικογένεια 7 στο άτομο θέλει μισό μεροκάμα και τις μάσκες μόνο. Πόσο θα κοστίζουν πλέον οι μάσκες FFP2 με τις καινούργιες τιμές? Πιστεύω ότι πλέον η διακύμανση των μασκών FFP2 θα κυμανθεί από, με τις καινούργιες τιμές από 50 λεπτά έως 1 ευρώ, κάτι τέτοιο. Αρκετοί πολίτες όμως επιλέγουν να φορούν διπλή χειρουργική μάσκα που είναι πολύ φθηνότερη.